πριν από 25 ακριβώς χρόνια αυτή η ταινία ξεκίνησε ήρεμα για να γίνει μια από τις πιο επιδραστικές και τις πιο όμορφες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Σήμερα επίκαιρη, όπως θα δείτε, μια βράδυ πλεγής βόμβα που έρχεται μετά από 25 χρόνια να μας μιλήσει ξανά για πολύ σημαντικά πράγματα, το περιβάλλον, την πολιτιστική μας κληρονομιά, τον έρωτα. Είμαστε συγκινημένοι γιατί μετά από τόσα χρόνια ξανά στο φεστιβάλ με μια ταινία που η περιπέτειά της, η αγάπη όλων των συνεργατών, η υπέροχη Μακεδονία και η Θράκη για όλο το διάστημα που δουλέψαμε είναι μια ιστορία επανάληπτη και αξέχαστη. Αξέχαστη είναι και φίλοι οι οποίοι δεν είναι μαζί μας, όπως ο Θανάσης ο Βέγκος, η Ιλία Ισταυρίδη, η Κύπρο Πράκας, ο Σπύρος Δημητρίου επίσης. Φυσικά ο Ντύρος Κατσουρίδης, που από πολύ νωρίς με την αγάπη του και την πίστη του στη δουλειά μου, παρέμεινε ένας αξέχαστος φίλος και συνεργάτης. Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις πραγματικές ιστορίες της ελληνικής πραγματικότητας, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές. Και θα έλεγα ίσως και προφητικές. Το ότι βάζει ο Παντελής στο χαρόνιο νόμισμα τον στρατιώτη, ο οποίος έπεσε, ας πούμε, πριν αιώνες, όπως έπεσε και ο γιος του, όταν πολεμήσει, αυτό δίνει μια διάρκεια. Οι τάφοι ελληνικοί, τι συνεχίζονται, οι μοναξιά της επαρχίας, σαν αιώνια πράγματα. Ο Εύρος είναι Θεός, είναι ο ποταμός ο Εύρος, ο Θεός. Το ότι η τελευταία αναμπάρχει να πεθαίνει είναι ένα, νομίζω, πολύ συγκλονιστικό μήνυμα, οικολογικό και μάλιστα προφητικό για την εποχή που έκανε ο Παντελής η ταινία. Είναι προορατικό μήνυμα η τελευταία αναμπάρχει. Και αυτό που βιώνει ο Μάκης ο Τσετσένογλου είναι μια πραγματικότητα αιώνια. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα παρηγόρημα. Γιατί ποτέ δεν είχα φτιαχτεί στη ζωή μου. Αν δεν ήταν ο Παντελής, δεν έχω πάει ποτέ στα μπουζούκια. Νομίζω ότι ο Παντελής με βοήθησε πάρα πολύ. Μου έδωσε μία και πήγα στα ουράνια. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις πολύ καλούς ηθοποιούς και τεχνικούς και καλλιτέχνες, όπως ήταν η Ιουλία Ισταυρίδου. Και τον Βαγγέλη τον Λουκίσα από την Άνδρο που είναι εδώ πέρα που έδειξε το στρατόπεδο και τα αυτοκίνητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την τρίτη ιστορία με τον Αρβέδη, συζητώντας, λέγαμε αυτό να ήταν τραγούδια σε ένα σενάριο, θα βαρεθεί ο κόσμος, τι θα κάνουμε. Ναι. Όταν πήγαμε με τον Παντελή να παρουσιαστεί η ταινία στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, μετά από την προβολή έρθει ένας Γάλλος με μια ιστορία που λέει καλά είναι η Ελένη, να σου ρωτήσω κάτι, λέω ευχαριστώ. Λέει καλά, πώς είναι να βάλει αυτό, γκρέμισε, λέει το μανιακή, οι άλλοι δεν υπολόγιζαν του άλλου πελάτε. Λέω δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί είστε γάλλο. Ωραία παιδιά που βλέπετε μια ταινία του κυρίου Βουλγαρή. Τι υπέροχη. Όλα τα νέα παιδιά. Μπράβο σας. Θα ξανακάνουμε άλλη ταινία. Πολλές ακόμη. Αλλά εσείς οι νέοι μπορείτε να τη δημιουργείτε, να κάνετε τα πρώτα βήματα. Όχι μόνο στο κινηματογράφο, σε οποιοδήποτε τέτοιο. Έχετε τη δύναμη, τα νιάτα, τις ιδέες, την όρεξη, το χιούμορ. Τα έχετε αυτά. Προχωρήστε λοιπόν, ξεκινήστε. Κύριε Βούλγαρη, και συγκρότητα και λόγω της τελευταίας, σας ευχαριστούμε που υπάρχει.